Ναι. Πάντως εγώ εκείνο. Να αρχίσω. Που επιτρέπετε έτσι λίγο μεγάλη. Εγώ εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν το χώνεψα καθόλου και όσες φορές έχω ακούσει αντιπαράθεση είναι αυτή την ιστορία με τα δεδομένα της επαναληπτικής διουρηθρικής. Χρησιμοποίησε και ο κύριος Ζάχος μία έκφραση η οποία δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου. Και ήταν η έκφραση «διουρηθρική εκτομή με αρνητικά όρια». Καταλαβαίνω να μου πει ο παθανατόμος ότι έχω αρνητικά χειρουργικά όρια όταν κάνω μερική νεφρεκτομή σε έναν όγκο του νεφρού. Καταλαβαίνω να μου το πει ότι όταν έχω εξωπροστατική επέκταση του όγκου, ότι έχω αρνητικά χειρουργικά όρια στη ριζική προστατεκτομή. Στη διουρηθρική προστατεκτομή. Και αν ναι. Να το πω ολοκληρωμένα. Το ναι. Βάλαμε αρνητικά χειρουργικά όρια, να ερμηνεύσουμε λίγο αυτό που λένε αυτοί, ορατό και μη ορατό όγκο. Και αυτές οι μελέτες, και πάντων και αοράτων. Και αοράτων. Λοιπόν, και αυτές οι μελέτες δηλαδή, ούτε Hexvigs είχαν μάλιστα. Ούτε τίποτα. Άρα τους έφτανε να δουν ότι δεν υπήρχε όγκος. Και αυτά ήταν τα κριτήρια εισαγωγής. Ναι, αλλά αυτό το νομίζω πως επειδή ασχολείστε με την ογκολογία, κύριε Τζόρτζη, νομίζω πως πλέον είναι πεδαριώδες το να θεωρήσει κανείς ότι ο καρκίνος της οροδόχου κύστης, ο διχτικός ειδικά, είναι μονοστιακή νόσος, το πιστέψατε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ. Και είναι ένα προβληματάκι η παράσπιση της θέσης μας. Ναι. Και δεύτερο τώρα για να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου σε μένα, πόσοι έχουν την ικανότητα να είναι στο περικυστικό λίπος και να κόβουν. Γιατί αυτό θεωρητικά είναι μια πλήρη TGOA. Αυτά ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όταν διαβάζαμε το θέμα. Ναι, παρ' όλα αυτά, αυτό που με παραξένεψε, ότι με όλα αυτά τα προβλήματα η επιβίωση είναι μεγάλη. Mm. Και τις σειρές που είδαμε εκεί, που ήταν από TAF1 κάποιες μικρά λίγες, έτσι, λίγα άτομα, TAF1, TAF2 και πέρα, η επιβίωση ήταν καλή. Και όταν ξεκίνησα να διαβάζω το θέμα, γιατί και εγώ η εκπαίδευσή μου ήταν χειρουργική. Ποτέ δεν είχα στην εκπαίδευσή μου ποτέ σκεφτεί η συντηρητική θεραπεία της κύστης. Βλέποντας όμως τα ποσοστά επιβίωσης, άρχισα να σκέφτομαι. Και αυτό είναι λίγο το παράδοξο. Ναι, μεν προβλήματα σταδιοποίησης. Έτσι. Ναι, μεν προβλήματα πλήρης αφαίρεσης. Ναι, όλα αυτά, η επιβίωση παραμένει μεγάλη. Και τα 3/4 των ασθενών διατηρούν για την κύστη τους. Με όλα τα προβληματάκια αυτά που λέμε. Με όλα τα προβλήματα. Λίγο τη συχνουρία, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Δηλαδή, παρόλο ότι έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα δεδομένα διαψεύδουν όλους μας. Μάλιστα. Πάντως, εγώ συνεχίζω να μην είμαι καλυμμένος για την ιστορία ότι η επαναληπτική διουρηθρική θα μου δώσει πραγματικά το στάτους της ασθένειας, της νόσου. Διότι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια μοριακή μεταβολή, η οποία δεν είναι μόνο εστιακή, είναι πολυεστιακή και νομίζω πως πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη στην κουβέντα που θα κάνουμε και στον άρρωστο για αυτό το πράγμα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας μετά. Συμφωνούμε, αλλά επιτρέπτε μου να πω ότι η ακτινοθεραπεία αρχίζουν και το σκέφτονται. Και γι' αυτό όλα τα πρωτόκολλα αυτά, το είπαμε και χθες αυτό, ότι προσπαθούν να δουν ποια είναι η κατάλληλη δόση, ο κατάλληλος χρόνος και η συνολική δόση για να προσπαθήσουν λίγο να καλύψουν αυτό. Όπως επίσης αυτό το δεδομένο ότι θα βάλουν, χρησιμοποιούν τους τις ουσίες για πρόκληση ακτινοευαισθησίας σημαίνει παραδοχή ότι από μόνη της η ακτινοθεραπεία δεν μπορεί να δουλέψει και τόσο καλά. Και γι' αυτό και σαν μονοθεραπεία δεν αφήσαμε ούτε τις διαφάνειες και τα guidelines, νομίζω το είπε ο κ. Νικολόπουλος, φρονίμως ποιούνται για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι. Τα κατεβάζω τα γάντια, έτσι, ορίστε. Ναι, όχι. Χτυπήστε. Χτυπήστε, αντέχω. Εντάξει, το μήνυμα το πήρα από χθες, κύριε Μητρόπουλε. Δεν μπόρεσα να πείσω ούτε την ομάδα μου. Οπότε καταλαβαίνετε. Όχι. Όχι. Εγώ εκείνο το. Ένα άλλο τότε, να εστιάσω εγώ. Ένα άλλο που το θεωρώ μειονέκτημα στην επιχειρηματολογία γενικότερα. Δεν θα ήθελα να ήμουνα με κανέναν τρόπο σε εκείνους οι οποίοι είναι. Εκείνοι που δεν θα απαντήσουν στη θεραπεία. Διότι τα στοιχεία που έχουμε για αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους είναι δραματικά, ένα το κρατούμενο. Μιλάω και για την πρώτη που εκείνη είναι τα πιο δραματικά. Αλλά εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι ποια είναι τα πραγματικά τελικά ποσοστά αυτών που θα διατηρήσουν την κύστη τους και μακροπρόθεσμα. Δεν μιλάμε για το πρώτο διάστημα, το τι θα γίνει στο εξάμηνο. Όλα ωραία και καλά. Δηλαδή, αλίμονο να μην είχαν κάποια αποτελεσματικότητα οι θεραπείες αυτές, γιατί αλλιώς θα ήταν αμαρτία να τις υφίστανται οι άρρωστοι, έτσι. Σαφέστατα υπάρχει μια αρχική ανταπόκριση, η οποία είναι εντυπωσιακή.
Τα ερωτηματικά όμως προκύπτουν είναι δύο. Το ένα είναι ποια είναι η συμπεριφορά των non-responders στην όλη κατάσταση, από τη μια μεριά, και το δεύτερο αυτή η μακροχρόνια συμπεριφορά. Νομίζω λίγο... Το είπε ο κύριος Ζάχος, ναι, αλλά είπε ο κύριος Νικολόπουλος, έδειξε μια ωραία διαφάνεια που έδειχνε τι γίνονται με την επιβίωση των non-responders. Και αυτή είναι μια τραγική η πορεία αυτών των αρρώστων. Εντάξει, εδώ είναι το πρόβλημα των μελετών που δεν είναι συγκριτικές. Και κάθε κέντρο έχει βγάλει τα δικά του αποτελέσματα ανάλογα με την εμπειρία κτλ. Αλλά και αυτό επιμείναμε ότι δεν είναι τα πράγματα που σε ενδιαφέρει, γιατί μιλάμε για ογκολογία. Αυτοί που δεν απαντούν, μήπως είναι ένα ποσοστό, εντάξει, το 1/4 από αυτούς που συνήθως που οδηγούνται σε εξιτεκτομή. Μήπως αυτοί έχουν χειρότερη επιβίωση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν φαίνεται, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Τώρα. Το σημείωσα αυτό, ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι είναι το πραγματικό ποσοστό της δεκαετούς επιβίωσης με ανέπαφη την κίστη είναι περίπου 46%. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Ενώ το ποσοστό επιβίωσης αυτών που έβγαλαν την κίστη τους τελικά είναι πολύ μικρότερο. Δηλαδή είναι οι άρρωστοι εκείνοι οι οποίοι παρόλο που και έβγαλαν την κίστη τους στο τέλος, δηλαδή τα υπέστησαν όλα και έβγαλαν την κίστη τους, πήγαν πολύ χειρότερα από όλους τους υπόλοιπους. Είναι τίμημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάει εκεί, έχουμε ένα 50% πενταετή και δεκαετή επιβίωση. Αυτό, δεκαετή επιβίωση δεν είναι, είναι 48-46%. Διότι εδώ πέρα είναι του 50% το 46%. Οδηγήθηκαν σε κυστεκτομή, οι μισοί είχαν δεκαετή επιβίωση. Α, άρα... Ναι, ένα, αυτό ήταν... Τα είχα σημειώσει. Η συνάδελφος είπε ότι συμπεριλαμβανόντουσαν σε αυτούς τους αρρώστους και κάποιοι που ήταν τα φένασε. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι τα έχω σημειώσει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θέλει κανείς να έχει και ωραία νούμερα, υπάρχουν τρόποι να τα φτιάξει. Γιατί μας παρουσιάσατε μια διαφάνεια που ήταν κεραυνός εναντίον της επιβίωσης των αρρώστων με εξιτεκτομή, που το είπατε ότι είναι 33% στην πενταετία, αλλά εκείνο αφορούσε τους ταυτρία. Μελέτη του ΧΕΡ πριν και το 85 και μετά το 85. Και όταν εμείς ήμασταν πολύ ειλικρινείς και είπαμε για τις πενταετής και δεκαετής επιβιώσεις εξιτεκτομή, που είναι δεδομένο ότι εκεί δεν είχε γίνει καμία επιλογή ασθενών να είναι μόνο η ταφδίο και μόνο εστιακή νόσος και χωρίς επέκταση κλπ. Ήταν όλα στο τσουβάλι μέσα που και ήταν πολύ καλά τα νούμερα στη τελική ανάλυση. Καταρχάς, εντάξει, εδώ μιλάμε για μια ειδική θεραπεία, αλλά δεν μπορεί να βάλει όλους τους ασθενείς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συγκρίσιμο όλα τα αποτελέσματα. Παρόλο που στις σειρές και τις παλιές αυτές, τις, όλες που είδαμε, τις πολυδύναμες, ήταν από ΤΑΦ2 και ΤΑΦ4. Μέχρι ΤΑΦ4. Δηλαδή και εκεί μπήκαν στο τσουβάλι όλοι. Η μόνη που διαχωρίζει λίγο είναι αυτή που είπαμε, είναι από το Harvard αυτό, το οποίο έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί επιλέχθηκαν ασθενείς. Και νομίζω ήταν αυτό το έναυσμα να βγουν οι ενδείξεις μετά αυτής της θεραπείας. Δηλαδή εκεί ήταν όλο το... Να επιχειρήσω μια σύγκληση. Τελικά νομίζω πως χρειάζεται από αυτό το πράγμα να έχουμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Νομίζω πως το πρώτο μήνυμα είναι ότι ακόμα η ριζική κυστεκτομία αποτελεί το gold standard της αντιμετώπισης του διαιθητικού καρκινώματος της κίστεως. Και σε αυτό δεν υπάρχει νομίζω καμία αμφισβήτηση. Από την άλλη μεριά, να πούμε ότι η σιγουριά μας για την επαναληπτική διουρηθρική θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο στην ικανότητά μας και την δεξιότητά μας για να κάνουμε καλή διουρηθρική, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε και τις καινούργιες τεχνολογίες της φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης. Και εγώ θα προσέθετα πάντοτε και το να έχουμε και σαν οδηγό και μπούσουλα την ύπαρξη κυταρολογικής. Διότι μπορεί να μην βλέπω απολύτως τίποτα και να έχω μια θετική κυταρολογική, η οποία θα μου λέει ότι κοίταξε να δεις, κάπου υπάρχει ένα καρκίνωμα το οποίο δουλεύει και εσύ απλά και μόνο δεν μπορείς να το ανακαλύψεις, και αυτό θα είναι εναντίον του αρρώστου σου εάν πας να διατηρήσεις την κίστη του. Άρα προϋπόθεση για να μιλήσουμε για συντηρητική είναι όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή πλήρη σταδιοποίηση με όλα τα μέσα και τα προβλήματα που έχουμε, κυταρολογικές και όλες. Και ότι το επόμενο στοιχείο, το πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή εγώ πλέον ακρογωνία λίθο για την αντιμετώπιση του αρρώστου με μειοδυθυντικό καρκίνο της κίστεως, δεν θα είναι το να του κάνω μόνο μια καλή επαναληπτική διουρηθρική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να τον βάλω κάτω να κουβεντιάσουμε και να του πούμε
αυτό και αυτό. Τα παίρνεις τα ρίσκα. Αυτό που είπε στο editorial ο Χέρ, νομίζω πως ήταν πολύ έξυπνο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπερασπιστεί τη διουρηθρική και σαν μονοθεραπεία αντιμετώπισης του διυθικού καρκίνου σκίστεως. Με ένα πολύ έντονο τρόπο άλλωστε. Και με έναν φοβερά εμπειρό άνθρωπο. Αλλά που έγραψε ότι κοίταξε να δεις. Με όλα αυτά, αυτό το 10% που είναι για να πεθάνεις, το δέχεσαι, για άλλους είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, για άλλους είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Για άλλους η οποιαδήποτε αναπηρία προκύψει από, ή ο κίνδυνος από ένα μεγάλο χειρουργείο δεν είναι υπολογίσιμος, σε άλλους είναι υπολογίσιμος. Και από την άλλη μεριά δεν θα έχω δικαίωμα σε κανένα να του πω ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα σε κάνω, θα σε φτιάξω, όλα θα είναι τέλεια, θα σου φτιάξω και καινούργια κίστη με έντερο, δεν θα φαίνεται τίποτα, θα βγαίνεις να κάνεις το δίπως της παραλίας, ας πούμε, κλπ. Θα έχεις και στήσει, γιατί θα σου διατηρήσω τα δεμάτια. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, αν τα πω, θα είμαι είτε άσχετος, είτε απατεώνας. Το δηλώνω ευθαρσός, σαν χειρουργός, για αυτή την ιστορία. Έτσι, νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το να κουβεντιάσει κανείς. Νομίζω ότι το μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η ειδικότητά μας πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο ογκολογικά περισσότερο. Βέβαια. Και σημαίνει ότι έχουμε ομάδα πλέον, δεν είμαστε μόνοι μας, ακτινοθεραπευτές και χημειοθεραπευτές. Άρα, εκμεταλλευόμενοι εντός εισαγωγικών και αυτές τις ειδικότητες, θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την ειδικότητά μας σε κάποιες άλλες. Όπως είναι η συντηρητική θεραπεία. Και τα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν από τα καινούργια φάρμακα με τις στοχευμένες θεραπείες μπορεί. Σε λίγο καιρό να ανατρέψουν το τοπίο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο νομίζω πως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και στα καινούργια πρωτόκολλα της εισαγωγικής χημειοθεραπείας, ακόμα και τους αρρώστους που θα πάμε να τους κάνουμε και στα εκτομή. Γιατί ήδη έχουμε τα δεδομένα ότι βελτιώνεται η συνολική επιβίωση αυτών που θα κάνει εισαγωγική χημειοθεραπεία. Άσχετα αν σε προσωπικό επίπεδο, εγώ κρατώ το δεδομένο ότι το να χειρουργήσω ένα κουδουνισμένο από χημειοθεραπεία άρρωστο είναι σαφώς πιο δύσκολο και έχει πιο πολλές επιπλοκές στον τόπο που ζούμε, που δεν έχουμε και την υποστήριξη των μονάδων κλπ. Κλπ. Βάζουμε τον άρρωστο να του κάνουμε ριζική κυστεκτομή και πάει στο θάλαμο. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Αλλά αυτά είναι, με αυτά έχουμε να παλέψουμε. Ναι. Λέω τώρα, μου ήρθε, επειδή τόσο πολύ η διουρηθρική και να πάμε να βγάλουμε έξω και το λίπος και τα λοιπά. Και επειδή έχουμε κάποια χρόνια παραπάνω από τους άλλους, εμείς όταν κάναμε ειδικότητα, η μερική κυστεκτομή ήταν στο πρόγραμμα. Ανοίγανε τον κύστη, περιφερειακό, πήγαιναν μακριά από αυτόν τον όγκο και τον βγάζαν και απ' έξω και από μέσα, μαζί με το λιπάκι του κτλ. Κλασική. Και επειδή τα αφεντικά μας τότε, κύριε καθηγητά μου, δεν παρακολουθούσαν τους αρρώστους και τους χάνανε μετά, δεν τους ξαναβλέπαμε αυτούς τους αρρώστους ποτέ, για να διαπιστώσουμε ότι είχαν πεθάνει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είχαν πάει κάπου αλλού. Νομίζω. Θα δίνω καρκίνο, ο κύριος Βαρθιώτης είπε μια πολύ σημαντική ιστορία. Τον καρκίνο του ουραχού. Με διαφορετική εντελώς συμπεριφορά. Αδενοκαρκίνωμα, όπου, αλλά, Βρυγιάννη, πόσα τέτοιου είδους καρκίνους έχεις χειρουργήσει? Πρέπει να έχω σε αντικαρκινικό νοσοκομείο από το 85, πρέπει να έχω χειρουργήσει σε αυτό. Από το 1985, βρισκόμενος σε αντικαρκινικό νοσοκομείο, ο κ. Βραχλιώτης έχει χειρουργήσει 4-5 καρκίνους του ουραχού. Δεν νομίζω πως... Δεν ξέρω, νομίζω πως απαντήσαμε, κύριε Χατζηχρήστο, έτσι, για την ιστορία της μερικής κυστεκτομής. Και γι' αυτό ούτε αναφέρεται σαν δέληστα. Αναφέρεται ιστορικά αυτό που κάνει. Εχθές παρουσιάσαμε κάτι σειρές με μερική κυστεκτομή. Δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ άσχημη γενική κατάσταση και που έχουν όγκο μέσα σε ένα εκόλπωμα, ναι, το έχω κάνει κι εγώ. Να έχω κάνει μερική κυστεκτομή, αλλά δεν έχουν πάει καλά αυτοί οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς. Γιατί εγώ είμαι πεισμένος ότι ο καρκίνος κύστης γενικότερα είναι πολυαισθητιακή νόσος. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι συστηματική νόσος. Έτσι, αλλά επειδή γίνεται πολύ παιχνίδι και τελικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Και όλο λέμε, η TUR πώς έγινε. Άμα λέω γινόταν μια μελέτη που έγινε, μερική να βγάλεις λίγο ανοιχτά αυτό που ξέρεις ότι βγήκε όλο. Αυτό σίγουρα μπορείς να το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, εκείνο που θα βγάζει με τη διουρηθρική εννοώ, για αυτό που φαίνεται. Εννοώ, έτσι. Και μετά να κάνει πολυδύναμη. Να κάνει πολυδύναμη. Ναι, με ό,τι συνεπάγεται η ιστορία τη πολυδύναμη και σε επιπλοκές και σε παρενέργειες και οτιδήποτε. Αλλά αυτό που λέμε, να κάνει
να βγάλεις όλο αυτό που βλέπεις. Τι βλέπεις, πώς θα το χαρακτηρίσεις αυτό που βλέπεις. Όταν έχουμε τα δεδομένα ότι ακόμα και την τελευταία τεχνολογία, χρησιμοποιώντας τη φωτοδυναμική κτηριοσκόπηση, αυτό βάφει τα επιφανειακά, την επιφανειακή στιβάδα. Όταν έχεις εν το βάθη διήθηση, δεν έχει, πρόκειται ποτέ να έχουν αλλάξει το μεταβολισμό της πορφυρίνης στα αυτά τα κύτταρα και δεν πρόκειται ποτέ να λαμπειρίζουν όταν... Άρα να τα αναγνωρίσεις, να αναγνωρίσεις μια εστία που έχεις κόψει και πας στο βάθος. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό προσπάθησε η Πολυδύναμη να τα μαζέψει λίγο αυτά με ακτινοβολία για τοπικό έλεγχο. Για τον τοπικό έλεγχο, έτσι. Ακριβώς, και την χημειοθεραπεία για το συστηματικό έλεγχο της νόσου. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μου από αντικαρκυνικό νοσοκομείο που έχουμε 100 χημειοθεραπευτικές κλίνες και 100 ακτινοθεραπευτικές κλίνες. Ενώ τον ξέρω προσωπικά το Ζάιτμαν πάνω από 15 χρόνια, δεν μπόρεσα κανέναν άνθρωπο να βάλω σε πρωτόκολλο, διότι δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, δεν φταίνε αυτοί. Έχουν ένα μεγάλο φόρτο εργασίας και οι χημειοθεραπευτές και οι ακτινοθεραπευτές και ο καθένας δουλεύει ανεξάρτητα. Δηλαδή, αυτά για να κάνεις πολυδύναμη θεραπεία με χειρουργική TUR, χήμιο και άκτινο, πρέπει να είναι μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια. Δεν μπορεί να τον αφήνει τον άλλον 3 ή 6 μήνες. Συγγνώμη, Γέννη. Ναι. Πρέπει να έχεις ογκολογικό συμβούλιο που να χειρίζεται τους ασθενείς. Τελεία και πάρα. Ογκολογικό συμβούλιο έχεις. Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει χώρο, δεν έχει κλίνη να τον βάλει μέσα να του κάνει χημειοθεραπεία. Άρα ακυρώνεται το ογκολογικό συμβούλιο. Μα υπάρχει ογκολογικό συμβούλιο. Όπως όλα στην Ελλάδα υπάρχουν. Στα χαρτιά υπάρχουν. Στην πραγματικότητα όμως δεν ισχύουν. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει κρεβάτι να του βάλει χημειοθεραπεία και συνεχεία εσύ κάνεις απεργία και δεν μπορείς να τον βάλεις στο χειρουργείο και ο άλλος μετά δεν έχει ακτινοθεραπευτικό κρεβάτι να τον βάλει, δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, για να πάω και στην άλλη πλευρά, στον κύριο Τζόρτζ, να μην τον αδικήσω, γιατί έχω σχέση με Ελληνοαμερικάνους, λόγω του ότι η γυναίκα μου είναι Ελληνοαμερικάνα από τη Βοστόνη, ορισμένα άτομα τα οποία είχαν οικονομική καλό ταμείο Blue Cross Blue Shield και ήταν Ελληνοαμερικάνοι και θέλαν οπωσδήποτε να διατηρήσουν την κίστη τους, τους έστειλα στο Ζάιτμαν και είχαν καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, το θέμα είναι, για μένα αν με ρωτούσες, θα έκανα κιστεκτομή προσωπικά, αν είχα αυτή την νόσο. Βέβαια, είναι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν ορθότοπο. Θέλουν να διατηρήσουν την κίστη τους. Αν έχεις χρήματα, ας πούμε, παίρνεις το αεροπλάνο και πας στη Βοστόνη. $200,000 θα σου στοιχείς. Έχεις στο Ερλάγεν στη Γερμανία, τα ίδια αποτελέσματα έχουν όμως. Ναι. Δημοσιεύσεις το και τώρα είναι πιο φτηνό το δολάριο από το Μάρκο. Αυτό το λέω. Και στο Παρίσι, οπότε γλιτώνει Παρίσι. Ένα άλλο που ήθελα να πω, γιατί θίξατε αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν είχατε δει τα... είχε ο Θεοντορέσκου ένα state of art πάνω στον καρκίνο της κίστεως από την εμπειρική θεραπεία να πάμε στην προσωποποιημένη θεραπεία για τον καρκίνο της κίστεως. Το from empirical to personalized medicine. Και αυτό είναι να κάνεις μελέτη του γονιδιώματος στον καρκίνο της κίστεως, όπως όλους τους καρκίνους, και να δεις γιατί, ξέρω εγώ, σε ορισμένους κάνεις νεοάτζουβαν χημειοθεραπεία και πιάνει και στους άλλους δεν πιάνει. Αυτό θα σε βοηθήσουν τα genes. Και ένα άλλο να τελειώνω... όσον αφορά τον λεμφαδενικό καθαρισμό, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και στον καρκίνο του όρχιος εδώ, αν είναι ευρύς ή όχι, είχε πάλι στα highlights 2 πόστερ, ένα από τη Βέρμη που κάνανε λεμφαδενικό καθαρισμό μέχρι το διχασμό των λαγωνίων και ένα άλλο από το USF που κάνανε καθαρισμό μέχρι την Άνω Μεσεντέριο, βγάζανε περισσότερο. Αυτοί είχαν πει ότι βρίσκανε 28 τα 100 περισσότερους λεμφαδένες από την Άνω Μεσεντέριο μέχρι το διχασμό. Παρόλα αυτά, το προσδόκιο με επιβιώσεως και για τους δύο ήταν το ίδιο. Και εκεί όταν πρόκειται για τόσο εκτεταμένες λεμφαδενεκτομές, νομίζω πως μπαίνουν και άλλα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί κανείς, γιατί κατά κανόνα η άρρωστη με τον καρκίνο της κίστεως δεν είναι η καλύτερη άρρωστη όσον αφορά τη συνοδόνο σειρότητα. Γιατί αν πούμε ότι το κάπνισμα είναι ένας κοινός αιτιολογικός παράγοντας και για τα αγγειακά και για τα πνευμονολογικά και για τον καρκίνο της κίστεως, κατά κανόνα οι άρρωστοι που έχουν τέτοιους προβλήματα είναι άρρωστοι με συνοδόνο σειρότητα πολύ σημαντική και από τα άλλα συστήματα.
Εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε στο χρόνο μας, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Με επιτρέπετε μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που θα έκανε διατήρηση της κίστης, τουλάχιστον να κλείσουμε με αυτό. Με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Ένας, δύο, άντε παιδιά, τρεις. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Ευχαριστούμε πολύ.